το χρόνο σας αγαπάει τόσο πολύ. Είστε ίδια. Ίδια δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει. Δεν έχω αλλοιωθεί πολύ. Χαίρομαι που συναντιόμαστε σε μια φάση δημιουργική. Κάνετε θέατρο. Κάθε πέρσι και του χρόνου. Ακριβώς. Πολύ πρωτότυπος τίτλος. Ναι. Είναι τρία ζευγάρια. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την παραμονή στο σπίτι του καθενός. Και μέσα από αυτά ξεδιπλώνεται και πώς, ας πούμε, η πιο χαμηλή τάξη προσπαθεί να αναρριχηθεί και να εκμεταλλευτεί. Έχει απήχηση το έργο και μας περιμένουν στο τέλος να μας συγχαρούν ότι περάσαν πολύ ωραία, τους άρεσε το έργο. Και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Είχατε εσείς την ατυχία να κληθείτε σε δύσκολη μέρα να παίξετε θέατρο στο παρελθόν? Ναι, όταν πέθανε ο πατέρας μου. Την ίδια μέρα? Την ημέρα της κηδείας έπαιξα. Θυμάμαι που ήμουνα στη σκηνή και ξαφνικά τρέχαν τα δάκρυα έτσι και γύριζα πλάτη. Τώρα εκ των υστέρων, να σας πω την αλήθεια, μπορεί και να σταματούσα. Να μην πηγαίνατε στην παράσταση? Ναι, ναι, έλεγα ότι δεν αντέχω ψυχολογικά να το αντιμετωπίσω. Το θεωρώ απάνθρωπο πια, τώρα δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια στο θέατρο. Δεν υπήρξε ποτέ περίοδος στη ζωή σας χωρίς σκύλο? Ναι, όταν πέθανε και ο γιος της Θερές, για 2 χρόνια δεν είχαμε σκύλο. Ήταν πολύ βαρύ το πένθος μας. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε και μετά βρήκαμε τον Ορφέα στον δρόμο και τον πήραμε. Αγαπήσαμε. Ο γιος της Θερές ήταν ο Ερμής? Ναι, ο Ερμής. Ξέρετε ότι τα σκυλιά σας είναι πανελλαδικά σκυλιά όλων μας. Δηλαδή... Μα πολλοί κόσμος πήρε σκύλο από την Θερές. Είναι αλήθεια αυτό. Η οποία ήταν δική σας ιδέα να την έχετε συνέχεια στο σύριαλ? Όχι, ήταν της Τζόι Σεβίδη. Γιατί κάναμε πρόβες για αυτό το σύριαλ, γι' αυτό και κατευθείαν βγήκε έτσι πολύ δεμένο και ολοκληρωμένο. Και επειδή την είχα πάντα μαζί, είπε στο Χάρη και στη Χατζησοφιά να... Είναι προέκταση της Άννας, πρέπει να τη βάλουμε στο σύριαλ. Και τελικά μας έκλειψε την παράσταση, ως γνωστό. Ήταν δικό σας το σκυλί. Όποιο σκύλος και να ερχόταν θα πληρωνόταν? Δεν είμαι σίγουρη. Αυτό νομίζω ότι ήταν και ένα έτσι κολπάκι ώστε να μου αυξήσουν και λίγο το μισθό. Οπότε το βάζαμε ότι παίρνει και κάτι παραπάνω η Θερές. Όντως έπαιρνε 10.000 ευρώ το επεισόδιο? Όχι ευρώ. Δραχμές. Ευρώ μακάρι. Θα την κλωνοποιούσα. Με 10.000 δραχμές το επεισόδιο είχε κάνει την πρίκα της Θερές. Αμά, ναι. Τα έβγαλε τα εξοδά της για όλη της τη ζωή. Μια χαρά. Θυμάστε νούμερα τηλεθέασης που κάνατε τότε? Πολύ ψηλά ήταν. Κάτι πάνω από 50. Εσάς σας απασχολούσαν τότε τα νούμερα της τηλεθέασης? Εμείς δεν είχαμε και πολύ αίσθηση το πόσο φοβερά νούμερα κάναμε τότε. Αλλά απλά το χαιρόμασταν. Μετά, όταν θυμάμαι κάναμε τον Τελιγιάννιο Παρθεναγωγείο, είχαν αρχίσει να μας πιέζουν τους ηθοποιούς, να μας λένε «Α, τα νούμερα δεν είναι καλά». Το «δεν ήταν καλά» ήταν, ας πούμε, 25-30%, που τώρα είναι καταπληκτικά. Όλα είναι σχετικά. Δυστυχώς, εμείς δεν επωφεληθήκαμε από την επιτυχία, όπως, ας πούμε, το Παραπέντε, όπου βγάλαν πολλά χρήματα από διαφημίσεις. Εμείς καθόλου. Ήταν όμως και το πρώτο που έκανε τόσο μπαμ τότε.